Πάμε στην Σιάτιστα. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λιάτο. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα. Θα περιμένετε φαντάζομαι και εσείς διαφορετική επανεκκίνηση των επιχειρήσεών σας. Δυστυχώς τα δεδομένα δεν το επέτρεψαν, άρα παραμένετε σε μια κατάσταση δύσκολη, έτσι. Ναι, βέβαια. Σήμερα λειτουργήσαμε και όλη τη βδομάδα. Θα λειτουργήσουμε με click away, το οποίο είναι σαφώς ένα υποκατάστατο για την κίνηση της αγοράς και του εμπορίου, και ελπίζουμε να είναι και η τελευταία εβδομάδα της δοκιμασίας και για όλο τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν απόφαση της πολιτικής προστασίας που αφορά την Σιάτιστα, άρα σε εσάς η διαδικασία ποια είναι, η προσυνεννόηση, έτσι. Μόνο έτσι είναι μπορεί να γίνει η πώληση. Ακριβώς, και πώληση επί πεζοδρομίου. Εμείς παραμένουμε σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή 6 ώρα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας, άρα μέχρι τις 5.30 μπορεί να λειτουργήσει, έτσι. Ναι. Και γίνεται έτσι ακριβώς μια συνεννόηση με τα καταστήματα και τους πελάτες. Κώστα. Εσείς τι εικόνα έχετε, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την πανδημία και την εξάπλωση του κορονοϊού, ή αν θέλετε να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για την απόφαση. Εξάντλησε την αυστηρότητα η απόφαση ή ενδεχομένως υπάρχει πρόβλημα στη Σιάτιστα? Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν είναι αυστηρό ή όχι, εμείς θα ακολουθήσουμε τους υγειονομικούς κανόνες. Από εκεί και πέρα, σε αυτό τουλάχιστον οι άνθρωποι είναι θετικοί. Από εκεί και πέρα η πολιτεία πρέπει να στηρίξει και κάπως περισσότερο την περιφέρεια αυτή. Και όχι μόνο αυτή, ό,τι η περιφέρεια έχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί εμείς σύν της άλλης εδώ πέρα είμαστε η περιφέρεια της περιφέρειας. Είμαστε αποκομμένοι από τα κέντρα, από το κέντρο λήψης αποφάσεων, έχουμε το κρύο, υπάρχει ανεργία μακροχρόνια, χρόνια προβλήματα με τη γούνα, και αυτό περιμένουμε μια μεγαλύτερη στήριξη. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ξεπεράσει όλος ο κόσμος το πρόβλημα αυτό. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της πολιτείας. Στο πρόγραμμα της περιφέρειας που έτρεξε αλλά δεν ολοκληρώθηκε γιατί παίρνει παράταση, υπάρχουν επιχειρήσεις από την περιοχή που εντάχθηκαν ή που τέλος πάντων ελπίζουν ότι θα ενταχθούν? Ακόμη δεν έχουμε εικόνα σε αυτό, και σε αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι οι περισσότεροι, γιατί υπάρχει μια βαθμολογία. Αυτή η βαθμολογία έχει κάποια κριτήρια. Εμείς από την αρχή που είχαμε πει και στο επιμελητήριο που συναντηθήκαμε, να πάρει ένα μικρό ποσό ή ένα ποσό βάση σε όλες οι επιχειρήσεις, και από εκεί και πέρα με κριτήρια να πάρουν περισσότερα αυτοί που πρέπει να πάρουν. Αλλά πρέπει να στηριχθούν οι επιχειρήσεις με ένα ελάχιστο ποσό. Ναι. Αυτό δεν είδαμε να γίνεται, μόνο υποσχέσεις υπάρχουν προς το παρόν.